ιερό της Βραυρονίας Αρτέμιδος, το οποίο είναι στην Αττική, και αμέσως βλέπουμε το μουσείο στον ίδιο χώρο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1969 και καλύπτει μεγάλο μέρος της ιστορικής περίοδου όπου ήταν σε ακμή το ιερό της Βραυρονίας Αρτέμιδος. Και αμέσως βλέπουμε τις αίθουσες με τα έξοχα ανάγλυφα πλάκες αφιερωματικές που ήταν στο ιερό της Βραυρονίας Αρτέμιδος, και αυτή η έξοχη πλάκα παρουσιάζει τον Δία, τον Πατέρα των Θεών και των Ανθρώπων, ο οποίος κάθεται, και αμέσως όπως κοιτάμε αριστερά είναι η Λιτό, δίπλα είναι ο Θεός ο Απόλλωνας και αμέσως είναι η Άρτεμη. Και πιστεύουν, εδώ είναι ο Δίας όπως τον βλέπουμε, και πιστεύουν οι αρχαιολόγοι ότι στο κομμάτι το οποίο λείπει είναι η άφιξη της Ιφηγένειας και του Ορέστη, τα παιδιά του Αγαμέμνονος, καθώς έχει σωθεί και το μικρό κεφάλι της Ιφηγένειας. Η Ιφηγένεια, σύμφωνα με τον Ευρυπίδη, από τις τραγωδίες μετά την Ταυρίδα, έγινε ιέρια στο ιερό της Βραυρονίας Αρτέμιδος έως και τον θάνατό της, και εκεί στο, μέσα στον ιερό χώρο της Βραυρονίας Αρτέμιδος είναι και ο τάφος της. Και αμέσως βλέπουμε μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο 340 π.Χ. Η οικογένεια του Λυκολέοντος προσέρχεται για να θυσιάσει τάβρο σε βωμό ενώπιον της Απολλώνιας Τριάδας. Δεξιά του βωμού η Άρτεμις με δάδα. Αμέσως μετά η μητέρα της Λιτό, καθισμένη σε βάθρο, και πιο πίσω ο αδελφός της Απόλλων με κλαδί φίνικα. Τον τάβρο προσάγει για θυσία νεαρός θήτης. Ακολουθεί ο Λυκαλέων, η σύζυγός του Πισής και τα τέσσερα παιδιά τους. Η τροφός των παιδιών και μια θεραπενίδα με κίστη. Κυβωτίδιο το οποίο μπαίνει στο κεφάλι και είναι καλυμμένη με ένα ύφασμα. Στο επιστήλιο η επιγραφή. Πισής Λυκολέοντος γινή ανέθηκε. Η Πισής σύζυγος του Λυκολέοντος αφιέρωσε. Μαρμάρινο αναθεματικό ανάγλυφο 350 περίπου π.Χ. Η οικογένεια Αναθετών προσέρχεται για να θυσιάσει αίγα στην Αρτέμιδα. Αριστερά η θεά με ποδήρι χιτώνα και σανδάλια είναι καθισμένη σε βράχο, έχοντας δίπλα της το αγαπημένο της ελάφι. Την αίγα οδηγεί νεαρός θήτης και ακολουθούν οι συγγενείς και μια θεραπενίδα με κίστη και βοτίδιο στο κεφάλι. Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο 350-330 π.Χ. Η οικογένεια του Αντιφάτου προσέρχεται στην Αρτέμιδα για να θυσιάσει τάβρο. Αριστερά η Άρτεμις με το ελάφι της απεικονίζεται μπροστά σε βωμό, φορώντας τον χαρακτηριστικό αττικό πέπλο και κρατώντας φιάλι και τόξο. Τον τάβρο προσάγει για θυσία νεαρός θήτης. Ακολουθεί ο Αντιφάτης, η σύζυγός του Αριστονίκη και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους, παιδιά και εγγόνια. Και τέλος μια νεαρή θεραπενίδα με κίστη, κυβωτίδιο στο κεφάλι. Στο επιστήλιο η επιγραφή. Αρτέμιδη ευξαμένη ανέθηκεν Αριστονίκη Αντιφάτου σε Θωρεεύς γενή. Η Αριστονίκη, σύζυγος του Αντιφάτου, από τον Δήμο Θωρεέων, αφού ευχήθηκε αφιέρωση στην Αρτέμιδα. Και αμέσως βλέπουμε ένα υπέροχο κεφάλι της θεάς Αρτέμιδας από άγαλμα, και εδώ είναι μία επιγραφή Αναθετών, η οποία είναι 4ος αιώνας π.Χ. ολόκληρη η αίθουσα, και πάλι βλέπουμε άλλη πλάκα μαρμάρου, οι αφιερωτές
πλάκα μαρμάρου αφιερωματική, αριστερά η Άρτεμις με χειριδωτό χιτόνα και ημάτιο, κρατεί δάδα και συνοδεύεται από ελάφι. Στη θεά προσέρχονται λατρευτές 6 γυναίκες, 2 άνδρες και ένα παιδί που κρατάει καρπό. Αναθυματική πλάκα 4ου αιώνα στο ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος. Έξοχες κεφαλές που υπάρχουν στο μουσείο της θεάς της Αρτέμιδος από αγάλματα είναι 4ος αιώνας π.Χ. 350 και εδώ είναι ένα μικρό αγόρι η λεγόμενη Άρτη, ένας κορμός της θεάς Αρτέμιδος όπως υπάρχει μαρμάρινη στήλη με ανάγλυφη παράσταση και κατάλογο αφιερωμάτων της Βραβρονίας Αρτέμιδος περίπου 420 π.Χ. Δεξιά η Άρτεμις με χιτόνα και ημάτιο στηριγμένη σε παραστάδα κρατούσε φιάλι. Μικρό άγαλμα της Αρτέμιδος το οποίο είναι 5ος αιώνας π.Χ. και δεύτερο μικρό άγαλμα της Αρτέμιδος 4ος αιώνας π.Χ. και εδώ βλέπουμε κυλινδρικό επίκρανο ξενόκλειο ανέθηκε φιλομήλο γινή μαραθώνα πολύ ωρό θυγάτιρ όιθεν και πάλι βλέπουμε τις έξοχες κεφαλές της Αρτέμιδος και αυτά είναι τα παιδάκια η Άρτη τα οποία είναι αφιερώματα στο ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος καθώς βλέπουμε αυτά τα έξοχα και ωραία παιδάκια τα οποία ίσανται και τα ονομάζανε και Άρκτη διότι η θεά η Αρτέμιδα ήταν προστάτης της φύσης των ζώων και των μικρών παιδιών. Τα παιδάκια όλα αυτά είναι τα αφιερώματα και γίνονταν κάθε 5 χρόνια και η μεγάλη πομπή από την Ακρόπολη προς την Βραβρονία Αρτέμιδα. Είναι 4ος αιώνας π.Χ. 350 περίπου και δείχνει και το κοριτσάκι το οποίο σηκώνει και τον ποδήρι του χιτώνα καθώς γινόταν και μύηση και η θεά προστάτευε τα παιδιά και έχουν βρεθεί πάρα πολλά αγάλματα μικρών παιδιών τα οποία θεωρούνται, τα λένε οι αρχαιολόγοι, οι Άρκτοι και ένα μικρό αγοράκι, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο στο ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος, το οποίο δεν το ξέρουμε σήμερα, καθώς είναι πάρα πολλά τα γάλματα των μικρών παιδιών, τα προστάτευε η θεά η Αρτέμιδα, και ολόκληρο το μεγάλο βάθρο με τα αγάλματα των παιδιών και δίπλα είναι κομμάτια πάλι από αφιερωματικά αγάλματα των μικρών παιδιών από το ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος το χαμόγελο στα πρόσωπα των μικρών αγαλμάτων είναι πάρα πολύ ωραίο, ενιγματικό και παραπέμπει και στους κούρους του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ. ολόκληρη η αίθουσα με τα αφιερώματα των μικρών παιδιών των Άρκτων καθώς γίνονταν και γυμνικοί αγώνες στο ιερό της Βραβρονίας της Αρτέμιδος. Τα έξοχα προσωπάκια των μικρών παιδιών και σε πολλά από αυτά υπάρχει και το ενιγματικό χαμόγελο, το χαμόγελο του εθέρος της ψυχής η οποία έχει δει τα ηλίσια παιδεία. Πάλι βλέπουμε αυτά τα έξοχα μικρά αγάλματα των μικρών παιδιών από το μεγάλο και πολύ σπουδαίο ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος και πάλι παιδάκι το οποίο έχει το πόδι το κουμπισμένο σε ένα πολύ πιθανό στο ναητό και πάλι αυτό το ακέφαλο μικρό παιδί πάρα πολύ χαρακτηριστικό 4ος αιώνας π.Χ. Και εδώ στις προθήκες του μουσείου είναι αυτά τα λαβάστρινα δοχεία πηξίδες τα οποία οι γυναίκες της αρχαίας εποχής τοποθετούσαν μέσα τα αρώματα, τα ψημίδια, τις βογιές για τον καλοπισμό και λέγονται όλα αυτά πηξίδες. Μια πηξίδα είναι 7ου αιώνα π.Χ. από τις αρχαιότερες και πάνω έχει τα άλογα και μέσα σε αυτά οι γυναίκες τοποθετούσαν
Αττική επιτύμβια στήλη 410 π.Χ. η οποία πολύγει σε ανάγλυφο αίτωμα στηριγμένο σε παραστάδες. Στο τύμπανο του αιτώματος είναι χαραγμένα τα ονόματα Κλεόβολος και Μένων. Η παράσταση περιλαμβάνει τρεις μορφές. Ο Αγένιος Νέος στο Μέσον απεικονίζεται ως Παλαιστρίτης κρατώντας κλεγίδα και αρίβαλο. Συνοδεύεται από το σκύλο του, ενώ στο άλλο χέρι του κρατά μικρό λαγό. Δεξιά από τον Νέον εικονίζεται γενιοφόρος πολεμιστής με αττικό κράνος στο κεφάλι. Ασπίδα και δόρη στο αριστερό χέρι και ξύφος κρεμασμένο από τον Τελαμόνα. Τα ονόματα Κλεόβολος και Μένων είναι του πολεμιστή και του Νέου αντίστοιχα. Αριστερά της μορφής του Νέου βρίσκεται ένας ηλικιωμένος ηματιοφόρος άνδρας, πιθανότατα ο πατέρας του Κλεόβολου. Και στην ίδια αίθουσα της στήλης, σε αρκετές προθήκες, με αγγεία του 5ου, 4ου, 6ου, 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. διάφορες στάμνε, καθώς στον αρχαιολογικό χώρο της Βρονίας Αρτέμιδος έχουν βρεθεί και πάρα πολύ αρχαία αντικείμενα από πολύ παλαιότατες εποχές, διάφορα αγγεία, αυτά είναι και της γεωμετρικής περιόδου και θα λέγαμε είναι γύρω στο 750 περίπου π.Χ. Μαρμάρινη επιτύμβια εν επίγραφη στήλη με αετοματική επίστεψη με ρέντα, τελευταίο 4ο αιώνα π.Χ. Διακοσμήτη με ανάγλυφη λούτρα φόρο. Στο επάνω τμήμα της είναι χαραγμένο το όνομα του νεκρού Μίδων Καλλιμίδου Μυρινούσιος, 4ος αιώνας π.Χ. Μαρμάρινη πλάκα με ρέντα πριν τα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστό. Απεικονίζεται ο μύθος της αρπαγής των όπλων του ομηρικού ήρωα Φιλοκτήτη, ο οποίος είχε καταφύγει στην Λίμνο. Σύμφωνα με την εκδοχή του τραγικού ποιητή Ευρυπίδη, ο Φιλοκτήτης σε προχωρημένη ηλικία ασθενής και σε ανακεκλημένη στάση απεικονίζεται μέσα σε σπήλαιο. Πίσω από το άνοιγμα του σπηλαίου προβάλλουν τα κεφάλια δύο ανδρών, ο ένας με πυκνή γενιάδα και κονικό πύλο ταυτίζεται με τον ομηρικό Οδυσσέα. Ο άλλος προφανώς ο Διομήδης με πυκνή βλοστριχωτή κόμη και γενιάδα αφαιρεί το τόξο και την φαρέτρα του Φιλοκτήτη, 2ος αιώνας μετά Χριστό. Πλούσια αναθήματα που ήρθαν στο φως με τις ανασκαφές αποδεικνύουν πως αυτό το ιερό λατρευόταν η Άρτεμις ως θεά της φύσης και ως προστάτηδα των παιδιών και των μικρών ζώων. Μία μεγαλοπρεπής πομπή ξεκινούσε κάθε 5 χρόνια από την Ακρόπολη για να γιορτάζει τα Βρόνια στο ιερό της θεάς, κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνταν θυσίες, αθλητικοί και μουσικοί αγώνες, καθώς και αρματοδρομίες. Σημαντική στιγμή της γιορτής ήταν η τελετή των Αρκτίων, με την οποία τα νεαρά παιδιά ολοκλήρωναν τη μοίησή τους. Επρόκειτο για μια τελετή μυστηριακού χαρακτήρα, στην οποία έπαιρναν μέρος τα κορίτσια πριν φτάσουν στην ηλικία της Ήβης. Οι Παρθένες, που ονομάζονταν Άρκτοι, έπαιρναν υποχρεωτικά μέρος στην τελετή των Βραβρονίων που γινόταν κάθε 4 χρόνια. Και πάλι η έξοχη πλάκα με τον Φιλοκτήτη, ο οποίος ήταν στη Λίμνο και ο Οδυσσέας με το καπέλο τον πύλο, θα του κλέψουν τα όπλα, αυτή η ανθηματική στήλη, και πάλι στην προθήκη αυτή έξοχα κεραμικά, είναι κλασική εποχή 4ος αιώνας, είναι αναμεμειγμένες οι εποχές, καθώς το ιερό καλύπτει μεγάλη χρονική περίοδος. Ένα ωραιότατο λεοντάρι, επιτύμβη λεοντάρι, 5ος αιώνας π.Χ. αυτό το λεοντάρι, και αυτά είναι πάρα πολύ αρχαία, και καθώς βλέπουμε εδώ διάφορα εκθέματα στις εκθέσεις μέσα στο μουσείο, στην αίθουσα που είναι και ο αττικός
το Αττικό Επιτύμβιο και είναι η θεά η Αρτέμιδα και έχει σχέση με τον μύθο του Ακταίωνος. Ο μύθος του Ακταίωνα. Σύμφωνα με τον μύθο, πολλοί θνητοί βρήκαν τον θάνατο όταν πλησίασαν την Άρτεμη με ανώσια επιθυμία ή όταν αμφισβήτησαν την ικανότητά της στο κυνήγι. Πιο αντιπροσωπευτικός είναι ο μύθος του Ακταίωνα, γιου του Αριστέου και της Αυτονόης, ο οποίος ανατράφηκε από τον κένταυρο Χείρωνα στο Πήλιο και είχε τη φήμη άριστου κυνηγού. Ο Ακταίωνας είτε επειδή θέλησε να νυμφευθεί την αγαπημένη του Δία Σεμέλη, είτε επειδή καυχήθηκε ότι ήταν κυνηγός πολύ ανώτερος από την Άρτεμη, είτε επειδή είδε την τελευταία να λούζεται γυμνή στον Κιθερώνα, μεταμορφώθηκε από τη θεά σε λάφη και κατασπαράχθηκε από τα 50 σκυλιά του που τον καταβρόχθησαν καθώς δεν τον αναγνώρισαν. Αυτός είναι ο μύθος του Ακταίωνα και εδώ βλέπουμε διάφορα πλακίδια διαφόρων αιώνων, 4ου, 5ου και 6ου αιώνα π.Χ. που παρουσιάζουν τον μύθο του Ακταίωνος. Πλούσια αναθήματα που ήρθαν στο φως με τις ανασκαφές αποδεικνύουν πως αυτό το ιερό λατρευόταν η Άρτεμις ως θεά της φύσης και ως προστάτηδα των παιδιών και των μικρών ζώων. Μία μεγαλοπρεπής πομπή ξεκινούσε κάθε 5 χρόνια από την Ακρόπολη για να γιορτάζει τα Βραβρόνια στο ιερό της θεάς. Μουσείο της Αρχαίας Βραβρόνας και εδώ βλέπουμε ένα ωραιότατο επιτύμβιο με ένα ωραιότατο ανθέμιο στην κορυφή του και τους ρόδακες, είναι 4ου αιώνας π.Χ. και εδώ είναι μία κύλικα η οποία είναι 5ου αιώνας π.Χ. Αυτά τα μικρά μυρωδοχεία είναι πάρα πολύ αρχαία, είναι γύρω στο 750 π.Χ. 8ος αιώνας, έχουν βρεθεί και αυτά κατά τις ανασκαφές στο ιερό της Βραβρονίας της Αρτέμιδος, μικρά έξοχα αγγεία στα οποία τοποθετούσαν αρώματα και πάλι αυτά τα αγάλματα τα οποία είναι 5ος αιώνας με τον Χιτώνα και εδώ πάλι αυτό το έξοχο, η έξοχη πλάκα η οποία έχει την Αρτέμιδα με τους ταμείες του ναού και πάλι αυτά τα ωραιότατα μικρά αγάλματα με την Αρτέμιδα είναι διαφόρων αιώνων και πάλι στις προθήκες του μουσείου κεραμική της κλασικής εποχής 6ος, 5ος, 4ος αιώνας καθημερινά ένας χάλκινος λέβητας όπως παρουσιάζεται και είναι και τα μαγειρικά σκεύη της εποχής και εδώ βλέπουμε ολόκληρη την προθήκη η οποία είναι το 1200 π.Χ. τα αντικείμενα που παρουσιάζει και μία προθήκη μικρή με διάφορα χάλκινα σκεύη. Κλασική εποχή, βλέπουμε τον Ηρακλή με τον Χείρο όπως παρουσιάζονται από τα αγγεία 5ος αιώνας και αυτά πάλι αγγεία της αρχαϊκής εποχής, γεωμετρική εποχή, μεγάλο αγγείο, μεγάλος λέβητας, διάφοροι μικροί βωμοί και πάλι από αμφορέα με τις έξοχες ζωγραφικές και εδώ είναι μία σφίγγα διπρόσωπη, δισώματος σφίγγα, ότι έχει απομείνει, κάτωπτρο, καθρέφτης και αυτό το ταφικό, το επιτύμβιο, το οποίο είναι λούτρο φόρος. Μικρά αγάλματα από τα μικρά παιδιά, τα γόρια που προσέρχονταν στην θεά την Αρτέμιδα ως προστασία στις προθήκες του μουσείου και εδώ είναι πάρα πολύ σπάνια ξύλινα αφιερώματα και λόγω του ελόδου της περιοχής στην περιοχή της Βραβρονίας Αρτέμιδος το νερό τα φύλαξε και τώρα βέβαια τα έχουν στεγνώσει και είναι αφιερώματα επάνω
σε ξύλο και διάφορες πλάκες. Βέβαια τώρα έχουν συντηρηθεί και παρουσιάζουν την θεά την Αρτέμιδα διαφόρων αιώνων. Ο μεγάλος βωμός στο ναό της Αρτέμιδος, στρογγυλός βωμός, ό,τι έχει σωθεί γιατί καταστράφει, και διάφορα αγάλματα πρώτος αιώνας π.Χ. αυτό το άγαλμα ενός μύστη, ένα ωραιότατο λιχνάρι στις προθήκες του μουσείου, και πάλι άλλα αντικείμενα με τις έξοχες αγγειογραφίες από τα αγγεία. Αυτό είναι του 7ου αιώνα, 650, και είναι η θεά η Αρτέμιδα, όπως παρουσιάζεται, και αυτό το πύλινο πρόσωπο είναι απόλυξη κάποιου σκεύους, και πάλι μαρμάρινη πλάκα με την θεά την Αρτέμιδα. Πάλι προθήκες του μουσείου με τα πύλινα, τα αγκιοπλαστικά, μορφές της Αρτέμιδος. Η Αρτέμιδα πολύ αγαπητή, και αυτό το παιδάκι μου άρεσε πολύ και το έχω βάλει πολλές φορές, το παιδάκι, η άρτη, τα αφιερώματα στο ναό της Αρτέμιδος, στην Βραβρονία την Αρτέμιδα. Διάφορα μικρά αντικείμενα από το μουσείο, ολόκληρες οι αίθουσες, και εδώ είναι η αίθουσα με τα μεγάλα και ωραιότατα μαρμάρινα ανάγκηφα, η θεά Αρτέμιδα, 410 π.Χ. η οικογένεια του ιερό της Ελάφη, και προσφέρουν στην θεά τις προσφορές. Πάντα η θεά κάθεται, και συνήθως η θεά είναι λίγο πιο μεγάλη στις εικονογραφήσεις από τους θνητούς. Η θεά η οποία έχει το ιερό της Ελάφης, αυτό το ωραίο και μικρό ανάγλυφο, και πάλι η Αρτέμιδα ως θεά κυνηγιού, αδελφή του Απόλλωνος. Ο Απόλλωνας ως γνωστό έχει τους δελφούς. Στην είσοδο του μουσείου αυτή η μικρή προθήκη με γεωμετρικά αγγεία είναι γύρω στο 750 περίπου π.Χ. Και πάλι βλέπουμε άλλα αντικείμενα στο μουσείο της Βραβρονίας Αρτέμιδος, απολύξεις σκευών, πύλινων σκευών, 5ος αιώνας π.Χ. Κάτοψη του ναού, μαρμάρινη αετωματική στήλη με γράμματα, 5ος αιώνας π.Χ., 450 περίπου, και αυτά είναι απολύξεις αρχιτεκτονικά κεραμίδια από στέγες των κτηρίων στο ιερό της Βραβρονίας της Αρτέμιδος, με την ωραία ζωγραφική ταχιαστή και τους μεάνδρους όπως παρουσιάζονται. Στα μετέπειτα χρόνια ήρθε ο χριστιανισμός, κατεστράφει το ιερό, και εδώ είναι ένα θωράκιο με τον Σταυρό και τα παγόνια, 5ος αιώνας μεσαιωνική χρόνη, 5ος αιώνας, 6ος αιώνας μετά Χριστό. Διάφορα αγγεία τα οποία υπάρχουν της Βυζαντινής εποχής, τα έχουν στην προθήκη αυτή για να φαίνεται η συνέχεια των αιώνων και της εποχής, και πάλι ολόκληρη η πρώτη αίθουσα, και εδώ είναι μια μακέτα πως θα ήταν το ιερό με τη μεγάλη στοά, αυτός ο κλασικός κύλικας για το κρασί που πίνανε οι αθλητές, και αυτό το σκεύος, ωραιότατο σκεύος 6ος αιώνας π.Χ. που βάζανε ψωμί, ίσως βάζανε και τα αφιερώματα στο ιερό της προς την Αρτέμιδα. Μικρά αγγεία για αρώματα και αγγεία της γεωμετρικής εποχής, και αυτά είναι του 1300, ίσως και παλαιότερα, παλαιότατες εποχές που έχουν βρεθεί στο ιερό, καθώς το ιερό ήταν πάνω από 1500 χρόνια τόπος λατρείας προς την Αρτέμιδα. Μια φωτογραφία, καθώς βρήκανε το μεγάλο ανάγλυ, τη μεγάλη ανάγλυφη πλάκα, και εδώ είναι από τις οροφές και τα κεραμίδια, τα διακοσμητικά κεραμίδια, και εδώ είναι πάλι μεγάλη στοά σε αντίγραφο, και πάλι αγγεία της γεωμετρικής περίοδου, τα οποία όπως παρουσιάζονται, γεωμετρική περίοδος γύρω στο 800-750 περίπου π.Χ. σπουδαίο μουσείο, σπουδαία ευρήματα, σπουδαία αγάλματα,
και είναι στην Αρτέμιδα. Και εδώ είναι ο δρόμος που οδηγεί πια στο ιερό στον καθεαυτού τόπο της Αρτέμιδος, της Βραβρονίας Αρτέμιδος, αναστηλωμένη στο Α, όπως την βλέπουμε σήμερα. Η μεγάλη δωρική στοά σε σχήμα π κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 425-415 π.Χ. και πλαισίωνε την μεγάλη κλειστή εσωτερική αυλή που ήταν ανοιχτή προς τον ναό της Αρτέμιδος. Η στοά αναστηλώθηκε μεταξύ των ετών 1950-1960 από τον καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Ο ναός της Αρτέμιδος, δωρικός, πρόστυλος, ναός με τρίκλιτο, σικό και βαθύ άδυτο, οικοδομήθηκε στη θέση ενός παλαιότερου αρχαϊκού ναού, χρονολογείται στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Ο ναός ή το ιερό της Ιφηγένειας κτίστηκε στη θέση του ιερού σπηλαίου. Καθώς βλέπουμε τη μεγάλη στοά, η οποία κατασκευάστηκε το 425 415 π.Χ. 5ος αιώνας, και μέσα στον εσωτερικό χώρο της στοάς ήταν και τα δωμάτια, καθώς γίνονταν και μοιήσεις στο ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος, δωρικοί οικείονες. Η στοά είναι σαν το γράμμα το π, όπως παρουσιάζεται, και είναι μήνας Φεβρουάριος του 2019. Το επιστήλιο επάνω, το οποίο έχει μετόπες και τρίγλυφα, και όλα αυτά έχουν αναστηλωθεί το 1950-60 από τον καθηγητή τον Μπούρα. Βλέπουμε τις κολόνες, τους ιωνικούς κύονες, και την ώρα που είχα πάει είχε έρθει και ένα σχολείο με παιδιά και το θεώρησα εξαιρετική τύχη, διότι τα παιδιά τα αγαπούσε η θεά η Αρτέμιδα, και υπάρχουν και πάρα πολλά αγάλματα των παιδιών στο ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος ως προστάτηδα των παιδιών, καθώς είδα και τα παιδιά που είχαν έρθει να δουν το ιερό και χάρηκα πάρα πολύ. Μπροστά ήταν ο βωμός, οι αφιερωματικές στήλοι με τα ονόματα, και πάλι βλέπουμε την έξοχη στοά στο ιερό της Βραβρονίας της Αρτέμιδος. Τα παιδιά εδώ πηδάνε και χορεύουνε. Τα παιδάκια από κάποια σχολεία, το θεώρησα μεγάλη εξαιρετική τύχη την ώρα που πήγα και εγώ να ήταν και τα παιδιά με τον καθηγητή. Εδώ είναι διάφορες βάσεις από αναθήματα προς το ιερό της Βραβρονίας της Αρτέμιδος, και ένα ανάθημα γράφει όπως τα βλέπουμε με διάφορες επιγραφές και μικρά γάλματα προς την θεά. Τα παιδιά τα οποία τα αγαπούσε η Αρτέμιδα, η θεά η Αρτέμιδα, η θεά του κυνηγιού, όπως έχουν έρθει στον χώρο, και εδώ υπάρχει μία επιγραφή η οποία αναφέρει Αρτέμιδη, στην Αρτέμιδα μνησιστράτη Θεοτιμίδου Αναγυρασίου ανέθηκεν. Αυτό λέει η επιγραφή, Αρτέμιδη μνησιστράτου Θεοτιμίδου Αναγυρασίου ανέθηκεν. Αυτή είναι η ωραιότατη ενεπίγραφη στήλη στο ιερό της Αρτέμιδος, και πάλι τα παιδάκια τα οποία τρέχουνε μέσα στον ιερό χώρο της Αρτέμιδος. Η ωραιότατη στοά, η οποία έχει γίνει το 425 π.Χ. και αναστηλώθηκε το 1960, το επίστηλο επάνω, και πάλι βλέπουμε τα παιδάκια. Και ολόκληρος ο χώρος, ακριβώς από πίσω μου ήταν και ο μικρός ναός, ο λατρευτικός ναός της Αρτέμιδος, καθώς υπήρχαν και τέσσερα αρχαία λατρευτικά γάλματα της Αρτέμιδος που φυσικά σήμερα δεν υπάρχουν. Ο χώρος, και εδώ πάλι βλέπουμε τα παιδάκια τα οποία είχαν έρθει για να δουν το ιερό της Αρτέμιδος. Το ιερό, το μεγάλο, το ωραίο της Αρτέμιδος,
στην Αρτέμιδα, την περιοχή στην. Ο ναός της Αρτέμιδος είναι στο επάνω μέρος που είναι και η μεγάλη ωραία στοά. Ο λατρευτικός ναός της Αρτέμιδος ήταν μικρός βέβαια και φαίνεται και στοά. Εδώ είναι η θεμελίωση του ναού επάνω στο βράχο και ό,τι έχει μείνει από την θεμελίωση του ναού. Μέσα στο ναό υπήρχαν και λατρευτικά γάλματα της Αρτέμιδος. Ακριβώς δίπλα από το ναό της Αρτέμιδος υπήρχε και ο τάφος και το ιερό της Ιφηγένειας. Ήταν σπηλιά, αλλά λέγουν οι αρχαιολόγοι ότι το επάνω μέρος του σπηλαίου έχει καταρρεύσει και βλέπουμε τώρα το κάτω μέρος όπου ήταν ο τάφος και το ιερό της Ιφηγένειας. Ως γνωστό, όταν άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος, ο Αγαμέμνον, όλοι οι Έλληνες είχαν συναχθεί στην Αυλίδα και από εκεί θα πηγαίνανε στην Τροία, αλλά θελά του ο Αγαμέμνον σκότωσε ένα ελάφι της Αρτέμιδος, η Αρτέμιδα θύμωσε και απέτησε από τον Αγαμέμνονα να θυσιαστεί η κόρη του Ιφηγένεια. Την ώρα της θυσίας η Αρτέμιδα πήρε την Ιφηγένεια και την πήγε σε ένα ιερό της στην Ταυρίδα και από την Ταυρίδα μετά ο Ορέστης την έφερε στην Αττική και έγινε ιέρια της Αρτέμιδος στην Βραβρονία Αρτέμιδα, όπου πέρασε το τέλος της ζωής της ως ιέρια και εδώ ετάφη η Ιφηγένεια, η κόρη του Αγαμέμνονας, και είχε την Ηλέκτρα και τον Ορέστη, τα παιδιά του Αγαμέμνονος. Βλέπουμε εδώ το μουσείο και τον τόπο της Βραβρονίας Αρτέμιδος και αυτές είναι νεότερες σαρκοφάγοι οι οποίοι θαρότιδε είναι και οι μυτελές, δεν έχουν καθόλου επάνω τέχνη και σκαλίσματα. Είναι νεότεροι σαρκοφάγοι, πιθανόν να είναι και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Είναι ελώδες το σημείο και υπάρχει και νερό, καθώς είναι και χειμώνας, Φεβρουάριος μήνα του 2019. Διάφορα κομμάτια, αρχιτεκτονικά μέλη και πάλι βλέπουμε από απ' έξω το ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος, μικρός χριστιανικός ναός του 16ου αιώνα του Αγίου Γεωργίου. Η περιοχή είναι ελώδης και έχει πολλά νερά, ήταν βροχερός ο χειμώνας, ρέουν πολλά ποτάμια γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο και πάλι βλέπουμε το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο χτίστηκε ακριβώς πάνω στον μικρό αρχαίο ναό της Βραβρονίας Αρτέμιδος. Ο κύριος ναός της Βραβρονίας Αρτέμιδος ήταν μικρός σε μέγεθος, δεν ήταν μεγάλος και μέσα υπήρχαν τα λατρευτικά γάλματα που σήμερα βέβαια έχουν καταστραφεί. Ολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος, πάρα πολύ μυσταγωγικός, πάρα πολύ ωραίος και εδώ είναι επιξηγηματικές επιγραφές, η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου και δίπλα ακριβώς είναι και το αρχαιολογικό μουσείο της Βραβρώνας. Όπως φαίνεται, το σπουδαίο ιερό της Αρτέμιδος.